Η σημερινή μαζική παρουσία μας στη συγκέντρωσή μας είναι πραγματικά καταδίκη και καταγγελία της τελευταίας επίθεσης από τη φασιστική συμμορία που δρά εδώ στην περιοχή του Γέρακα. Μέσα στα σκοτάδια, στείνοντας καρτέρι με κουκούλες στα πρόσωπα, επιτέθηκαν στο σύντροφό μας σχεδόν κάτω το σπίτι του. Τέτοιοι ήταν και τέτοιοι είναι οι φασίστες. Άνθρωποι της νύχτας, με κουκούλες, πάντα πολύ εναντίον ενός, με πρακτικές και τρόπους που παραπέμπουν στο οργανωμένο έγκλημα. Καταρχήν, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τους δεκάδες φορείς της περιοχής που πήραν απόφαση καταδίκης της φασιστικής δράσης. Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, το τοπικό παράρτημα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, το Συνδικάτο Οικοδόμων Λαυριωτικής, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λαυριωτικής, το Επιχειρησιακό Σωματείο Σελέκτα που δρά μέσα στο αεροδρόμιο, τις ομάδες γυναικών της ΟΓΕ της περιοχής, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μεσογείων Αγίας Παρασκευής, το αντίστοιχο Σωματείο Συνταξιούχων Αρτέμιδας και Γύρω Περιοχών, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου Δημοτικού Παλλήνης και μια σειρά άλλους αποφορείς που είναι σε διαδικασία λήψης απόφασης. Θα θέλαμε από το βήμα τούτο να χαιρετήσουμε και την απόφαση καταδίκης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης. Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες απλούς εργαζόμενους, λαϊκούς ανθρώπους που με αγωνία και πείσμα όλες αυτές τις μέρες μας ρωτάνε πώς είναι ο σύντροφός μας, αν είμαστε όλοι καλά, τι χρειάζεται το κόμμα. Αν θέλετε, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τη γνώμη μας ότι η εργατική τάξη, ο λαός, ούτε θα τρομοκρατηθεί, ούτε θα λυγίσει από τη δολοφονική δράση των φασιστών. Αλλά είναι αυτός που μέσα από την πάλη του θα τους στείλει στο πολιτικό χρονοτούλαπο της ιστορίας μαζί με το σύστημα που τους γεννά. Το χτύπημα της Δευτέρας, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ίσως είναι η κορυφή μιας σειράς γεγονότων των τελευταίων χρόνων. Είναι ένα ακόμα χτύπημα που αποδεικνύει περίτρανα ποιος είναι ο αληθινός αντίπαλος των φασιστών και αυτών που τους στηρίζουν, και αυτός ο αντίπαλος είναι το ΚΚΕ και η νεολαία του, η ΚΝΕ. Η φασιστική δράση των ομάδων αυτών είχε και έχει ως κύριο στόχο την απομόνωση της ΚΝΕ από τους μαθητές, πράγμα που δεν το καταφέρνουν. Την ίδια ώρα που κάποιοι τους χάιδευαν τα αυτιά, κάποιοι κάνανε πως δεν βλέπουν, κάποιοι τους κάλυπταν μέσα σε αυτούς και διάφοροι δημοτικοί παράγοντες, εμείς προειδοποιούσαμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με φασιστική δράση που υποκινείται από διάφορα κέντρα. Στο αστυνομικό τμήμα του Γέρακα, λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα έχουμε καταθέσει 3 μηνύσεις, έχουμε κάνει 5 καταγγελίες και έχουμε καταθέσει μια σειρά από αποδεικτικά στοιχεία για τη δράση της ομάδας αυτής. Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά κάποια περιστατικά. Ήταν το χτύπημα στο σύντροφό μας πέρυσι τον Νοέμβρη. Ήταν απειλητικά τηλεφωνήματα σε συντρόφους. Ήταν σημείωμα με υπογραφή Χρυσής Αυγής στο σπίτι του συντρόφου. Είχαμε νέα επίθεση πριν λίγο καιρό σε έναν άλλο σύντροφό μας, με πέτρες στο σπίτι του που μάλιστα προκάλεσαν καταστροφές. Για όλα αυτά ήταν ενήμερο το αστυνομικό τμήμα του Γέρακα. Στις 28 Οκτωβρίου, μετά το χτύπημα που δέχθηκε ο σύντροφός μας, το μεταφέραμε στο αστυνομικό τμήμα με χτυπήματα στο κεφάλι από πτυσσόμενο γκλοπ και αιμόφυτος από τη μαχαιριά στο χέρι. Η αξιωματικός υπηρεσίας, με ειρωνικό και προκλητικό τρόπο, αρνούταν να καταγράψει το περιστατικό. Αφού έγινε η διακομιδή του συντρόφου μας με ασθενοφόρο από το αστυνομικό τμήμα στο ΚΑΤ και κάτω από την πίεση δικηγόρων αλλά και δεκάδων συντρόφων που κάναμε παράσταση διαμαρτυρία στο αστυνομικό τμήμα στις 2 το ξημέρωμα, τότε αναγκάστηκαν να κάνουν τα στοιχειώδη, δηλαδή απλά την καταγραφή του συμβάντος. Η στάση που κρατάει το αστυνομικό τμήμα του Γέρακα είναι τουλάχιστον προκλητική. Δείχνει ανοχή στη δράση τέτοιων συμμοριών και ουσιαστικά δίνει αέρα στα πανιά του. Σαν κόμμα, καταθέσαμε σχετική επερώτηση στη Βουλή για τη στάση αυτή. Να τονίσουμε ότι και σε άλλες περιοχές εδώ παραδίπλα είχαμε αποφασίστες, απειλές και δολοφονικά συνθήματα μέσα και έξω από τα σχολεία όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνθήματα όπως για παράδειγμα σφαίρες στα κεφάλια των κομμουνιστών κοσμούσαν το Λύκειο Μαραθώνα.
Μάλιστα, οι πρωταγωνιστές αυτών των πράξεων πρωταγωνίστησαν και σε προεκλογικό σποτάκι της Χρυσής Αυγής για τις πρόσφατες εκλογές. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη από πλευράς της αστυνομίας. Την ίδια στιγμή που για να βγει παράνομη μια απεργιακή κινητοποίηση, για παράδειγμα η πρόσφατη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο εργοστάσιο του Βλάχου στο Κοροπή, χρειαζόντουσαν λίγες ώρες. Είναι λοιπόν από ό,τι φαίνεται προτεραιότητα η φύλαξη αγαλμάτων όπως του Μακελάρη Τρούμαν, είναι προτεραιότητα η ποινικοποίηση αγώνων και αγωνιστών και δεν είναι προφανώς προτεραιότητα η αντιμετώπιση της φασιστικής δράσης. Προφανώς βέβαια δεν είχαμε καμία αυταπάτη ότι θα συνέβαινε το αντίθετο. Απλά εδώ μιλάμε ότι δεν κρατιούνται ούτε τα προσχήματα, δεν γίνονται ούτε τα αυτονόητα. Όλα αυτά λοιπόν δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα του 1950. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Γέρακα, στα Μεσόγεια, σήμερα, στο 2019. Αυτά γινόντουσαν και επιμερών κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επιμερών κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται, κλιμακώνοντας τη δράση των φασιστών και σε δολοφονικές πρακτικές. Ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κουνήσει το δακτυλάκι της απέναντι στους φασίστες, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Η αδιαφορία και η ανοχή των κυβερνητικών μηχανισμών αποθρασύνει τις ομάδες αυτές, τους δίνει αέρα. Μάλλον, τους ενοχλεί πολύ η δράση και η ύπαρξη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και συνολικά, αλλά και στην περιοχή ιδιαίτερα. Δεν μπορούν να χωνέψουν ότι παρόλο τις επιθέσεις τους, η παρέμβαση του κόμματος και της ΚΝΕ στην περιοχή απλώνει ακόμα παραπέρα και στεριώνει. Σε μια περιοχή με δεκάδες βιομηχανικούς χώρους, με χώρους με χιλιάδες εργαζόμενους, με μεγάλα εμπορικά πάρκα, λιμάνια, αεροδρόμιο. Σε μια περιοχή που οι σχεδιασμοί επενδύσεων από το κεφάλαιο για το επόμενο διάστημα είναι μεγάλοι και θα αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων που ζουν και δουλεύουν στην περιοχή.